Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με την εξέταση στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η ιστορία και η ιστορική γνώση ήταν το θέμα της έκθεσης. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναλύσουν απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου του Ραϊμάνδου Αλβανού με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος, μνήμες σε πόλεμο και σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες», ένα απόσπασμα της ομιλίας της Κικής Δημουλά από το βιβλίο «Εκλήθη ομιλήτρια» και ένα κείμενο από το βιβλίο του Θανάση Βαλτινού «Επίγουσαν αγγελαίου διηγήματα». Το Σάββατο, αύριο Σάββατο, 4 Ιουνίου, εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ είναι τα μαθηματικά, η άλγεβρα, ενώ επόμενη εξέταση για τους υποψηφίους στο ΓΕΛ είναι τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Επιστολή της Υπουργού Παιδείας προς τους φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας, με την οποία συνοψίζει τα ωφέλη για τους φοιτητές που απορρέουν από το υποβληθέν στη διαβούλευση νομοσχέδιου για τα ΕΗ. Παραθέτει 10 δέσμες ρυθμίσεων, οι οποίες, όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων βελτιώνουν την ποιότητα σπουδών των προγραμμάτων, την διεπιστημονικότητά τους, παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες όπως τα διπλά, τα κοινά πτυχία, το εσωτερικό Εράσμους και τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά, ενισχύουν τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, όπως μέσω πρακτικής άσκησης ιδρύουν δομές για την έμπρακτη υποστήριξη των φοιτητών, όπως το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, αναβαθμίζουν την εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΗ, όπως μέσα από το θεσμό του ενιαίου ψηφοδελτίου. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί την επόμενη Παρασκευή ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Βόλφγανγκ Μπούχνερ, θα παρακαθίσει έπειτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε δείπνο στο πλαίσιο της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σόλτς την επόμενη μέρα θα μεταβεί στη Βόρεια Μακεδονία, ακολούθως στη Βουλγαρία. Θα έχουν προηγηθεί οι επισκέψεις του στο Κόσοβο και στη Σερβία. Έκτακτη και κατεπίγουσα σύγκληση σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ζητούν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επιστολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής για την λεπτομερή, πλήρη, σφαιρική και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών των Επιτροπών αναφορικά με την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή όπλων πυρομαχικών, πολεμικού υλικού και εν γέννη συστημάτων πολεμικού εξοπλισμού από τη χώρα μας στην Ουκρανία. Κοινή σύσκεψη με τους βουλευτές Κρήτης, την Περιφέρεια και τους Παραγωγικούς Φορείς συγκαλεί σήμερα το μεσημέρι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με θέμα ενεργειακού κόστους, συγκράτηση, πληθωρισμού. Μας λείπουν οι πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα, στραγάλια η επιδοματική πολιτική που δεν μπορεί να σώσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος της ΟΕΣΚ Μανώλης Κουμαντάκης. Πρώτη δικαστική νίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής με το δικηγόρο Πειραιά Γιώργο Καλτσά, μέλος της νομικής ομάδας που έκανε τη συλλογική αγωγή, να μιλά στον 984 για ιστορική στιγμή. Υπενθυμίζεται ότι το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών σε πλήρη σύνθεση πιθανολογούσα την ακυρότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αποφάσισε τη μη διακοπή του ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής της ρήτρας για όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Συνεπώς, βάσει της απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου, παγώνουν οι διακοπές ηλεκτροδότησης στις κατηγορίες των καταναλωτών, που εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ η απόφαση δεν αφορά μόνο τη ΔΕΗ, αλλά και τους υπόλοιπους παρόχους. Με υψηλό πρόστιμο τιμωρήθηκε η εταιρεία πετρελοειδών και χημικών προϊόντων που εδρεύει στο Μαρούσι, όταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων της στο Βόλο, έπειτα από έλεγχο υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενωτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, βρέθηκε νοθευμένο δείγμα αμόλυβδης βενζίνης. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται στις 130.000 ευρώ. Στις θέσεις τους παραμένουν δεκάδες συμβασιούχοι του Δήμου Ηρακλείου μετά τη σημερινή απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου να διατηρηθεί η σχετική προσωρινή διαταγή μέχρι τη συζήτηση των αγωγών που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι. Το παρόν στο Δικαστήριο Ηρακλείου, υποστηρίζοντας το αίτημα των συμβασιούχων, έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕ, ο Τάνη Κοστράκας, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και των Συλλόγων Εργαζομένων στο Δήμο, καθώς και οι συναρμόδιοι αντιδήμαρχοι Ηρακλείου. Σύμφωνα με τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής που αποφάσισε το Δικαστήριο και ανάλογα την περίπτωση,
Οι συμβασιούχοι θα παραμένουν στις θέσεις τους, άλλοι μέχρι το Σεπτέμβριο και άλλοι μέχρι το Δεκέμβριο. Την παράταση απασχόλησης εργατών γης από τρίτες χώρες που διέπονται από τη διάταξη 13α και η οποία λήγει την 1η Ιουλίου θα επιδιώξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, όπως είπε στην αντιπροσωπεία του Δήμου Φεστού υπό το Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιωργαντάς. Κοινή συνεδρίαση στο Ηράκλειο 24 Ιουνίου, ΠΕΔ και ΕΔΕ, τις ολομέλειες των Δημάρχων και των αντιπροσώπων της ΠΕΔ Κρήτης, στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, όπως προέκυψε από την συνάντηση συνεργασία του Προέδρου της ΠΕΔ με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ. Διαμαρτυρία της ΠΕΔ για τη σύλληψη του Αντιδήμαρχου Κισάμου για παράβαση καθήκοντος έπειτα από την καταγγελία καταστροφής καλλιεργιών από κοπάδιγο προβάτων. Η ΠΕΔ απέστειλε έγγραφο προς τους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας την αυτονόητη, όπως αναφέρει, αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας και την απαλλαγή των ΟΤΑ από αυτή την αρμοδιότητα. Δύο σεισμικές δονήσεις σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Η πρώτη μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 3:08 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου και εστιακό βάθος 6,5 χιλιόμετρα. Η δεύτερη στα 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στον ίδιο χώρο. Υπόπτω κρούσμα ευλογίας των πυθίκων εντοπίστηκε στη χώρα σε απομόνωση 61χρονος τουρίστας στη Θεσσαλονίκη από το Μαρόκο, ο οποίος έφτασε στη χώρα μας μέσω Κωνσταντινούπολης. Ο άνδρας έβγαλε φουσκάλι στο σώμα του με αποτέλεσμα να επισκεφθεί μόνος του το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ο ΕΟΔΗ δηλώνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση και στην Ελλάδα και όχι σε ανησυχία, διότι ο στόχος είναι να αποτραπεί η διασπορά. Στο μέτωπο του κορονοϊού, χθες καταγράφηκαν 3.769 κρούσματα πανελλαδικά, τα 213 στην Κρήτη, 99 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 23 Λασιθίου, 19 Ρεθύμνου και 72 Χανιών. Μνημόσυνο την Κυριακή 5 Ιουνίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Μυρών από το Δήμο Φεστού για τους τοπικούς ήρωες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής την 1η Ιουνίου 1942. Προβληματίζουν τα τροχαία όπως και το στρατηγικό σχέδιο 2030 περιοδικής ασφάλειας. Από το ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα αποκαλύφθηκε ότι στο σχέδιο που συνέταξε ο τομέας μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή, δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Μαΐου 2022 με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030», είπε ότι οι πεζοί και οι ποδηλάτες είναι απειλή για την οδική ασφάλεια. Στην ανάλυση με τα δυνατά σημεία, αδύναμα σημεία, ευκαιρίες, απειλές που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε στρατηγικά μέχρι το 2030 τουλάχιστον, η αύξηση κυκλοφορίας των πεζών και των ποδηλάτων θεωρείται σαν απειλή για την οδική ασφάλεια όταν παγκόσμια συνήθως εντάσσεται στα δυνατά σημεία ή τις ευκαιρίες, σημειώνει. Ας ελπίσουμε, αναφέρει, πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος και πως αυτό που ήθελαν να γράψουν ήταν η μεγάλη αύξηση κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων 2 εκατομμύρια το 1985, 9 εκατομμύρια το 2020. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο μεταφράζεται την ίδια ώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα στοιχεία έρευνας πανευρωπαϊκά που δείχνουν ότι οι Έλληνες οδηγοί σε ποσοστό 96% εκτιμούμε θετικά την οδήγησή μας. Σε ποσοστό 67% βρίζουμε τους άλλους οδηγούς, ενώ το 86% φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών. Απροσεξία, περισκεψία, έλλειψη κουλτούρας αλλά και ελπίδα να διορθωθούν τα κακόσκημενα από τους νέους οδηγούς εκφράζουν μεταξύ άλλων στον 984 οι δάσκαλοι οδήγησης Κώστας Καλοκύρης και Αλέξανδρος Μεϊμαράκης. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων ερευνά η ασφάλεια Ηρακλείου μετά την καταγγελία του 52χρονος αλλοδαπός κακοποιούσε τα δύο αγόρια της Ελληνίδας σύζυγου του, τα οποία είναι σήμερα 14 και 24 ετών και τα δύο φέρονται να έχουν εξεταστεί ήδη από παιδοψυχολόγους ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται καθώς συνελήφθη στο Δήμο Γόρτινας με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής και ανακρίνεται για την υπόθεση της κακοποίησης των παιδιών. 25χρονος, ο οποίος εκτείει ποινή πολυετούς κάθριξης για ληστείες, φέρεται να επιχείρησε να εξωθήσει νεαρή κοπέλα στην Πορνεία. Ο νεαρός, ο οποίος κατηγορείται για μαστροπία, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και στη συνέχεια επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατείται σε περιοχή εκτός Κρήτης. 51 γραμμάρια κοκαίνης βρέθηκαν να διαθέτουν κατά τη διάρκεια έρευνας δύο άτομα Έλληνες στο Ηράκλειο που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της παράβασης της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Συνελήφθησαν σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις επίσης σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου τέσσερις Έλληνες που φέρονται κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν να διαθέτουν από κοινού 50,2 γραμμάρια κάναβης και μικροποσότητα κοκαίνης. Δύο υποθέσεις απάτης με υπολογιστή, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου. Φέρεται να τις διέπραξε άνδρας από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο Έλληνας, προσποιούμενος διάφορες κατά περίπτωση επαγγελματικές ιδιότητες, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, τους απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.050 ευρώ. Επισήμως σε καθεστώς χρεοκοπίας βρίσκεται πλέον από χθες η Ρωσία, καθώς έτσι αποφάνθηκε η αρμόδια επιτροπή σχετικά με την αδυναμία της χώρας να εξυπηρετήσει τόκους και ονομαστικές αξίες ομολόγων της, συνολικής αξίας 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Για τη Ρωσία, το γεγονός ότι τελεί σε καθεστώς χρεοκοπίας συνεπάγεται πρωτίστως μια μακρά περίοδο δικαστικών μαχών και αντιπαραθέσεων, καθώς η Μόσχα θα προσπαθήσει να πείσει τους πιστωτές της ότι δεν πρόκειται περί χρεοκοπίας, εφόσον διαθέτει τους πόρους για να εξυπηρετήσει το χρέος της, την προθυμία της να το κάνει, αλλά επειδή οι κυρώσεις δεν επιτρέπουν σε κανέναν να συνεργαστεί με τις ρωσικές αρχές ή οποιοδήποτε ρωσικό φορέα. Ο παγκόσμιος δείκτης πείνας έχει ανέβει σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς εκτιμάται ότι 276 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις τροφίμων, ενώ τουλάχιστον τρεις χώρες κινδυνεύουν με λοιμό σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς. Για οικονομικό τυφώνα στις ΗΠΑ προειδοποιεί ο CEO της JP Morgan. Παράλληλα προέτρεψε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να λάβει δραστικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την ύφεση. Το τουρκικό πυροβολικό βομβάρδισε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη Βόρεια Συρία, προκαλώντας μασική έξοδο αμάχων, όπως ανέφεραν εκπρόσωπος της κουρδικής ενόπλης παράταξης, αλλά και μη κυβερνητική οργάνωση. Η Ρωσία εξέφρασε την ανησυχία της για την αστάθεια που μπορεί να προκαλέσει κατά αυτή η έναρξη ευρείας κλίμακας τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες στο χώρο σταθμεύσης εκκλησίας στην Αϊόβα προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Την ανάγκη το Κογκρέσο να εγκρίνει νόμους κοινής λογικής για την καταπολέμηση της επιδημίας της βίας με όπλα επισημαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν για το θέμα της οπλοκατοχής, όπως τουλάχιστον είπε στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τους Αμερικανούς πολίτες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου επιβλήθηκε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στην πρεμιέρα της στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του National League. Αθώς κρίθηκε ο Πανετολικός από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για την υπόθεση Κουτσοσπύρου και έτσι παραμένει στη Super League. 984. Ο καιρός. Έθριος ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.